Καλό σας μεσημέρι, κύριε Πρωτούλη. Καλό μεσημέρι. Άκουγα την εκπομπή σας ως συνήθως τα μεσημέρια, ναι. Φυσικά στο δρόμο. Να είστε καλά. Και άκουσα τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Καστοριάς, ναι. Αν κάνω λάθος. Τον κύριο Μαλέα, ναι. Μάλιστα, ο οποίος έβαζε μια απορία σε σχέση με το ΚΚΕ. Αυτή τη στιγμή στη ΓΕΣΕ, στη Ρόδο, πολύ μακριά από εκεί που βρίσκεται η μεγάλη μάζα των εργαζομένων. Ναι. Όπως και πριν λίγες μέρες στην Καλαμάτα, επίσης ένα τουριστικό θέρετρο. Αυτό που διεξάγεται δεν είναι μια μάχη και μια αντιδικία ανάμεσα στο ΚΚΕ και στον κύριο Παναγόπουλο. Ή στους υπόλοιπους που στηρίζουν τον κύριο Παναγόπουλο της ΓΕΣΕ και την άλλη εκεί παρέα του. Είναι μια μάχη που διεξάγεται ανάμεσα σε σωματεία, εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες, τα οποία θέλουν να απαλλαγούν από την παρουσία των εργοδοτών μέσα στα συνδικάτα τους, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια εντελώς απροσχημάτιστα, μάλιστα μετά από μια υπερδεκάχρονη κρίση, η οποία έχει αφαιρέσει δικαιώματα, έχει γονατίσει τους εργαζόμενους, έχει μετατρέψει τους χώρους δουλειάς στην κυριολεξία σε μια εργασιακή ζούγκλα, πράγματα που καθημερινά και εσείς θα αναδεικνύετε από την εκπομπή σας. Φτάσαμε αυτή τη στιγμή τα συνδικάτα όχι μόνο να είναι απαξιωμένα, να απομακρύνουν τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα τους νέους από το πιο σημαντικό ζήτημα που είναι η συλλογική τους οργάνωση για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων. Και οφείλω να σας πω, ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι όση ώρα είχαμε τις συνομιλίες είτε με τον κύριο Περάκη είτε με τον κύριο Μαλέα στην προηγούμενη ώρα της εκπομπής, το 90% των μηνυμάτων, και οφείλω να το πω αυτό, είναι κατά γενικά του συνδικαλιστικού κινήματος για την εικόνα που δείχνει και το φωνάζω και εγώ από την αρχή της εκπομπής με αφορμή το σημερινό. Είναι συνδικαλιστική ηγεσία αυτή. Είναι δυνατόν μια τέτοια συνδικαλιστική ηγεσία να μπει να απομακρύνει τους εργαζόμενους? Αυτή η συνδικαλιστική ηγεσία υπέγραψε όχι μόνο όλα τα μνημόνια, υπέγραψε όλους τους αντεργατικούς νόμους. Γιατί φτάσαμε στη βία όμως, κύριε Πρωτούλη? Και επειδή έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν και πραγματικά κάνουμε ένα υγιή διάλογο, γιατί φτάσαμε στη βία? Δεν λέω τώρα η ευθύνη ποιου. Το μεγάλο ζήτημα ποιο είναι? Είναι ότι οι εργαζόμενοι, σε αυτό να καταλήξουν, έχουν κάθε δικαίωμα να υπερασπίσουν τις οργανώσεις τους, τις εργατικές οργανώσεις, τις οργανώσεις των εργαζομένων, από την παρουσία των εργοδοτών, οι οποίοι δεν έχουν καμιά δουλειά μέσα στα συνδικάτα. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα που πρέπει να αναδειχθεί. Εδώ όμως, επειδή ξέρετε, έχουμε ξανακάνει. Ναι, έχουμε. Καταγγέλνουν επώνυμα, δεν καταγγέλνουν γενικά κοινά. Όχι, όχι. Αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω. Επειδή όμως στην εκπομπή, αν μου επιτρέπετε, στην εκπομπή έχουμε ξανασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή όταν ανέκυψε. Αυτό όμως που θέλω να διευκρινίσουμε είναι ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος. Από την άλλη πλευρά η ΓΕΣΕ λέει ότι προς το πάμε, λέει ότι αν θέλετε πηγαίνετε στα δικαστήρια ότι γιατί βάση καταστατικού ο συγκεκριμένος συμμετέχει στο ΔΣ της ΓΕΣΕ. Να αφήσουν αυτά με το καταστατικό. Το καταστατικό το έχουν κάνει κουρελόχαρτο, το έχουν κάνει. Με ποιο καταστατικό υπάρχει παρουσία ενός ανθρώπου που έχει 4 και 5 επιχειρήσεις και ο οποίος παριστάνει το συνδικαλιστή? Με ποιο καταστατικό ο γιος του Προέδρου της Ένωσης των Ελλήνων Εφοπλιστών και ο ίδιος ιδιοκτήτης ναυτιλιακής εταιρείας παίρνει μέρος στα συνδικαλιστικά δρόμενα των εργαζομένων? Μα είναι δυνατόν να μιλάνε αυτοί οι άνθρωποι για καταστατικό, που τα κάνουν και τα φτιάχνουν όπως θέλουν και τα μαγειρεύουν? Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ποιοτική διαφορά η οποία αναδεικνύεται όχι μόνο στη Ρόδο ή στην Καλαμάτα πριν. Εδώ και 2 χρόνια έχουμε την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, γεγονότα στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας, στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων. Άμα εσείς τα σκαλίζετε και τα ψάχνετε αυτά τα θέματα, γίνεται μια οργή η οποία, κατά τη γνώμη μας, τη γνώμη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, είναι μια ελπιδοφόρα διαδικασία, γιατί οι ίδιοι εργαζόμενοι κάνουν μια προσπάθεια να αναζωογονήσουν και να ανασυντάξουν τα συνδικάτα τους, να ενισχύσουν τη συλλογική τους πάλι. Αυτό είναι μια ελπιδοφόρα διαδικασία. Αλλά έχουμε το εξής παράδοξο. Με γνωστούς τρόπους και με τη δυνατότητα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι να επηρεάζουν και την κοινή γνώμη, παρουσιάζουν τους εργαζόμενους, τους εκλεγμένους αντιπροσώπους που διεκδικούν το αυτονόητο ως τραμπούκους, και τους τραμπούκους νονούς της νύχτας που τους έχουμε όλοι δει με τους φωτογραφίες, κάτι τετράγωνος τύπου σαν ντουλάπες, που είναι εκεί και εμποδίζουν τους συνέδρους, αυτούς παρουσιάζουν σαν εργαζόμενους και τους εργαζόμενους ως τραμπούκους. Δηλαδή το άσπρο μαύρο. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Πρωτούλη. Ο συγκεκριμένος, τον οποίο αναφερθήκατε, και δεν είναι για να κρύψω το όνομά του, πραγματικά το λέω, δεν έχω πρόχειρο το όνομά του, για τον οποίο έχετε ενστάσει στη συμμετοχή του στο διοικητικό συμβούλιο της ΓΕΣΕ.
Έχετε στοιχεία ότι, ότι έχει δικές του επιχειρήσεις? Ακούστε να δείτε, ο συγκεκριμένος, ναι, πέρα ότι εμπλέκεται σε όλα αυτά τα περιβόητα προγράμματα του είναι της ΓΕΣΕΕ, ξέρετε αυτά τα προγράμματα που χρηματοδοτούν δήθεν την κατάρτιση και επανακατάρτιση των εργαζομένων και μοιράζονται αφιδώς, ναι, και μάλιστα σε πάρα πολλά εργατικά κέντρα ενέχονται και για οικονομικά σκάνδαλα. Πέρα από αυτό το ζήτημα, να πούμε στον κόσμο για να το καταλάβει, ναι, ότι ο συγκεκριμένος εμφανίζεται από την Καστοριά. Τον κύριο Καραγεωργόπουλο, λέω. Ναι, έτσι, όχι, okay. Ο κύριος Καραγεωργόπουλος είναι αποδεδειγμένο πλέον. Έχει 5 επιχειρήσεις. Είναι αποδεδειγμένος. Είναι διευθύνων σύμβουλος επιχειρήσεων. Πηγαίνει κόσμο για δουλειά σε ξενοδοχεία και σε καζίνο. Αγοράζει, πουλάει. Έχει άλλες εταιρείες στην Κύπρο, άλλες εταιρείες στην Ελλάδα. Τι συζητάμε, είναι η πιο καραμπινάτη περίπτωση ο κύριος Καραγεωργόπουλος. Λέμε για τον κύριο που βγήκε στην εκπομπή σας από το Εργατικό Κέντρο Καστοριάς. Ναι, ναι, για τον κύριο Μαλέα λέτε εσείς. Όχι, εγώ λέω, ναι, και για το πρόσωπο το οποίο καταγγέλλεται ως ΠΑΜΕ ότι είναι εργοδότης. Αυτό λέω. Ναι. Τα στοιχεία που βλέπω εδώ μπροστά μου, ναι, εμφανίζει να έχουν ψηφίσει περισσότεροι εργαζόμενοι από αυτούς που καταγράφει το σύστημα Εργάνη στην περιοχή του. Μάλιστα. Δηλαδή, για τρομερά πράγματα δηλαδή. Για μάλιστα, τρομερά μάλιστα, πράγματα. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτά δεν μπορούν να κρυφτούν. Όλοι το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Πάντως, αλήθεια, θέλω να ακούσω κάποια στιγμή και τον κύριο, επειδή έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η διαμάχη με αφορμή τη συμμετοχή εργοδοτών, όπως καταγγέλλεται στο ΔΣ της ΓΕΣΕ. Θέλω κάποια στιγμή να μιλήσω και με τον κύριο Καραγεωργόπουλο, να μας απαντήσει αν έχει όντως δικές του εταιρείες. Γιατί αν έχει δικές του εταιρείες, προφανέστατα και δεν δικαιούται να είναι μέλος του ΔΣ. Πλέον το αποδέχονται όλοι και μάλιστα από ο κύριος Μαλέας μου έλεγε πριν ότι δεν είναι. Στο τελευταίο παροδία που πήγε να γίνει στην Καλαμάτα, ναι, λοιπόν, για τα μάτια του κόσμου, είχαν πει, ναι, επειδή είναι εργοδότης, να σηκωθεί να φύγει από το συνδικαλιστικό κίνημα και να παραιτηθεί. Και είχε βγάλει και ο ίδιος μια δακρύβραχτη ανακοίνωση ότι σαν Ιφηγένεια παραιτείται για το καλό του συνδικαλιστικού κινήματος. Μάλιστα. Αυτό δεν αμφισβητείται πλέον. Μιλάμε όμως για πάρα πολλές περιπτώσεις στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Καταγράφτηκαν 400 διευθυντικά στελέχη και δεν βαφτίζουμε διευθυντή αυτόν που αλλάζει τα γάλατα στο σούπερ μάρκετ. Μιλάμε για διευθυντικά στελέχη που απολύουν κόσμο. Μισόλτο. Όχι, να το διευκρινίσουμε. Θέλω και να καταλάβω περισσότερο εγώ. Μου μιλάτε για κάποιον άνθρωπο ο οποίος ήταν εργαζόμενος, έχει αναλυθεί σε διευθυντική θέση, ή μου μιλάτε για εργοδότη? Για managers, για golden boys, για να καταλαβαίνει. Μισόλτο. Καταλαβαίνω την ένσταση που θέτεται ένα ηθικό θέμα. Αν είναι έτσι, αν είναι έτσι όπως μου το λέτε. Όχι, έτσι είναι. Δεν το αμφισβητώ, κύριε Πρωτούλη. Λέω το εξής. Αν είναι διαφορετικό όμως να λέτε ότι ο συγκεκριμένος είναι manager, που σημαίνει υπάλληλος μιας εταιρείας, έστω αν παίρνει πάρα πολλά λεφτά, αν είναι golden boy, και είναι διαφορετικό να είναι εργοδότης. Μιλάμε για το διευθυντή ανθρώπινου δυναμικού εταιριών που απασχολούν 10.000 ανθρώπους. Σύμφωνοι. Φαίνεται ότι αυτός ο άνθρωπος. την ένστασή σας την αντιλαμβάνομαι, αλλά δεν είναι εργοδότης. Δεν είναι ένας διοικητικός, δεν είναι εργοδότης, αλλά είναι μέτοχος της επιχείρησης. Τι συζητάμε τώρα. Είναι μέτοχος. Μέτοχος της επιχείρησης. Είναι μέτοχος. Αυτό αλλάζει τα πράγματα, αν είναι έτσι. Βέβαια, ο διευθυντικός μηχανισμός, ο οποίος διοικεί τις επιχειρήσεις. Και μιλάμε, δεν μιλάμε για επιχειρήσεις 5 και 10 ανθρώπων, το καταλαβαίνετε. Όχι, μιλάμε, ακούστε. Θέλω να δώσω ένα παράδειγμα για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος, να καταλάβουμε και λίγο την ουσία. Εγώ, για παράδειγμα, κάνω εκπομπή στο Real FM, είμαι διευθυντής στο ενικός.gr. Έτσι. Δεν είμαι όμως μέτοχος. Καταλαβαίνετε τι λέω. Ακούστε με. Γιατί έχει σημασία αυτό που λέω. Όχι. Λοιπόν, προσέξτε με. Δεν είμαι, εγώ είμαι διευθυντικός τελεχός στο ενικός τελεχός, στην ενικός ΑΕ, αλλά δεν είμαι εργοδότης, αν λέτε το ίδιο πράγμα. Μιλάμε για μετόχους. Το καταλαβαίνετε. Αν μου λέτε ότι είναι μέτοχος, ναι, έχει μεγάλη διαφορά. Αν είναι μέτοχος, έχει μεγάλη διαφορά. Οι εργαζόμενοι υπογράφουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας ενώπιον των εταιριών. Υπογράφουν, έχουν οικονομικές δοσοληψίες. Μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις. Καταλάβατε. Και το κυριότερο δεν είναι ότι συμμετέχουν σε συλλογικές μαζικές διαδικασίες. Αξιοποιούνται ως μια διευθυντική ιεραρχία για να εκβιάζουν τους εργαζόμενους να ψηφίζουν συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι ελέγχουν από πάνω μέχρι κάτω. Αυτό είναι μια άλλη διαδικασία. Ο κύριος Καραγεωργόπουλος, μου λέτε, έχει και εταιρείες στην Κύπρο. Έχει και εταιρείες, βέβαια. Δείτε τα χαρτιά. Αυτά είναι όλα πολύ συγκεκριμένα. Μάλιστα. Μάλιστα, εγώ έχω μπροστά μου το εξώδικο που κατέθεσαν τα εργατικά κέντρα και οι ομοσπονδίες και οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, αν δεν κάνω λάθος, 70 τον αριθμό
στο συνέδριο της ΓΕΣΕ, mm-hmm. που κατέθεσαν ένα εξώδικο που απαριθμεί 97 σελίδες και έχει συγκεκριμένες καταγγελίες για τον κύριο αυτό που λέτε, νομίζω πρέπει να έχει 4-5 σελίδες. Μάλιστα. Συγκεκριμένα πράγματα, το οποίο έχει, αυτό το εξώδικο έχει σταλεί στον εισαγγελέα της Ρόδου, έχει σταλεί μέχρι και στο δήμαρχο της Ρόδου, έχει σταλεί σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις του νησιού αυτή τη στιγμή, έχει mm-hmm. σταλεί σε όλα τα κόμματα, έχει σταλεί στο δικηγορικό σύλλογο της Ρόδου, mm-hmm. έχει σταλεί παντού. Μάλιστα. Και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και ωραία. Το άκουσα αυτό. Όπως ρώτησα όμως και τον κύριο Περάκη, οφείλω να ρωτήσω και εσάς. Όλο αυτό δεν δικαιολογεί βία, δεν σας χρεώνω βία. Αναφέρομαι στην καταγγελία που κάνει ΓΕΣΕ. Ακούστε να δείτε. Που μιλάει για λωστούς. Έτσι. Δεν μπορεί να μιλάει για βία και για λωστούς. Εγώ το έψαξα το θέμα. Από τη στιγμή που βγήκε μάλιστα ένα, μπορώ να το πω, προβοκατόρικο βίντεο, mm-hmm. που μάλιστα παρουσιάζει και προσπαθεί να εμφανίσει ως τραμπούκο με λωστό mm-hmm. έναν άνθρωπο, έναν συνδικαλιστή, mm-hmm. ο οποίος έχει δεχτεί την πιο χαρακτηριστική βία των Χρυσαυγητών, τον mm-hmm. Σωτήρη τον Πουλικόγιαννη, mm-hmm. που αυτή τη στιγμή βρίσκεται ως μάρτυρας υπεράσπισης των χτυπημένων και κακοποιημένων από τη Χρυσή Αυγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Μάλιστα. Ένα προβοκατόρικο βίντεο. Λοιπόν, αυτό που κάνει ο Σωτήρης ο Πουλικόγιαννης είναι αυτό που κάνουν όλοι οι συνδικαλιστές που επιδιώκουν να άρουν το εμπάρκο και την απαγόρευση δημοσιογράφων να πάρουν μέρος στο συνέδριο. Υπάρχει καταγγελία της ΕΣΥΑ. Ναι, ναι. Εκλεγμένων αντιπροσώπων να πάρουν μέρος στο συνέδριο και τι κάνει. Πάει στην πόρτα και βγάζει τον πύρο της πόρτας. Ανοίγει την πόρτα, τη μεγάλη πόρτα του εστιατορίου και μπαίνει όλος ο κόσμος μέσα. Λοιπόν, αυτό το παρουσιάζουν τον άνθρωπο που έβγαλε τον πύρο για να μπει ο κόσμος μέσα, εκλεγμένο μέλος της διοίκησης της ΓΕΣΕ, το παρουσιάζουν ως τραμπούκο που εισβάλλει σε ένα συνέδριο που είναι εκλεγμένος και μάλιστα και με λωστό στο χέρι. Μάλιστα. Μένουμε σε αυτά, κύριε Πρωτούλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.